Κάθε δημοσιότητα είναι καλή δημοσιότητα, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες. Μάλλον ναι, αν κρίνει κανείς τη δημοσιότητα που πήρε αυτή η διαφήμιση λόγω του ρατσιστικού μηνύματός της, αλλά και των έντονων αντιδράσεων που προκάλεσε. Στη διαφήμιση πρωταγωνιστεί μια Κινέζα νοικοκυρά και ένας Αφροαμερικανός ελαιοχρωματιστής που φαίνονται να φλερτάρουν. Όταν όμως φτάνει η ώρα του φιλιού, η γυναίκα βάζει στο στόμα του νεαρού μια ταμπλέτα και τον στριμώχνει στο πλυντήριο. Από εκεί, ο Αφροαμερικανός βγαίνει Κινέζος, με την κοπέλα να μην μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό της. Τα κοινωνικά δίκτυα πήραν φωτιά, με τους χρήστες να εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους, κατακεραυνώνοντας τους ηθήνοντες ως ρατσιστές, κοινωνικά απαίδευτους και ηθικά ανερμάτιστους. Το συγκεκριμένο σποτ φαίνεται πως είναι η κινέζικη βερσιόν μιας παλιότερης ιταλικής διαφήμισης, με ακριβώς ίδια πλοκή και διαφημιζόμενο προϊόν, μόνο που σε αυτή την περίπτωση ο καχεκτικός Ιταλός μετατρεπόταν σε μειώδη Αφροαμερικανό. Οι επικριτές είναι υπερβολικά ευαίσθητοι. Εξάντλησαν την αυστηρότητά τους στο συγκεκριμένο ζήτημα, τόνισε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος της διαφημιστικής εταιρείας, επιμένοντας πως κατά την παραγωγή του βίντεο δεν υπήρξε καν ο προβληματισμός των φυλετικών διακρίσεων. Όπως και να έχει, η εταιρεία απέσυρε τελικά το διαφημιστικό σποτ.